Σκαραμοτσίνο. Αλλάζει παιχνίδι με μια πολύ μεγάλη παλιά ψάχνοντας τον Χριστοφή. Γλίστρησε ο Βασιλείου. Να ο Χριστοφή μόνος. Πλάγια στην περιοχή, το shoot goal. 1-0 στο 8ο λεπτό. Το λάθος από τον Βασιλείου γλίστρησε και ο Χριστοφή με το βολέ σκοράρι. Ο παίκτης που θα έφευγε για τη Ρωσία έμεινε εδώ και βάζει τον goal και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του μόλις το 8ο λεπτό. Και βλέπετε εδώ Τζίμι ψυχάρα για πάντα τριφυλάρα, ένα πανό που έχουν στην δυτική κερκίδα τοποθετημένο οι οπαδοί της Ομόνιας. Μεγάλη παλιά εδώ από το Σκαραμοτσίνο. Υπό τον έλεγχο της μπάλας εκεί ο Βασιλείου γλίστρησε ο Χριστός. Πρόλαβε ο Καρτός, ο Σολάρι δίνει στον Σούρτου. Περιμένει ο Σολάρι, είναι καλή παλιά για τον Παπουλή. Βάζει μπάλα κάτω, πλασάρει ο Παπουλής, γκολ, όχι. Είναι η μεγάλη επέμβαση από τον Αλαμπή, διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Παλιά για τον Παπουλή, περνά πάνω από τον Μορέιρα και σώζει, δεν έχει περάσει την μπάλα. Δεν έχει περάσει μπάλα την γραμμή τέρματος. Ο Αλαμπή καθαρά. Ενώ ο Εφρέμ θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ. Καλοχτυπημένο, κεφαλιά, γκολ, εδώ γίνεται το 2-0 από τον Ατράντε. Ένα δεύτερο και ενδεχομένως καθοριστικό γκολ. Εδώ και πάλι η εκτέλεση του κόρνερ. Κανείς δεν ακολουθεί τον Ατράντε, που πλέον έχει εύκολο έργο από πολύ κοντά να σκοράρει. Θοδωρίδης βάζει στο παιχνίδι και τον Βασιλείου, μόνος έτοιμος για τη σέντρα. Την κάνει ευκαιρία για τον Απόλλωνα και μειώνει με τον Σολάρι στο 53. Εδώ δείτε την κίνηση που γίνεται, εντελώς μόνος ο Σολάρι, ωραία κεφάλι. Εκτελείται το πλάγιο. Πάει για το σούτ ο Γκαρσία, γίνονται δύο κόντρες, νέο σούτ από τον Γκαρσία, κεφαλιά πάνω στο Μορέιρα. Αλβές, τρέχει ο Χριστοφή, τρέχει και ο Εφρέμ. Ο Βασιλείου δεν μπορεί, ο Εφρέμ θα κάνει το σούτ. Η μπάλα στο δοκάρι, ένα ωραίο σούτ από τον Εφρέμ. Ζητά ο Φρέτη, δέχτηκε την παλιά. Είναι γρήγορος ο Φρέτη, βρέθηκε τώρα μέσα στην περιοχή του Βάλε. Ανοίγει με τα αριστερό, αποκρούει ο Πορτογάλος. Παπουλής, σέντρα είναι καλή. Μέσα στη μικρή περιοχή μπάλα, γίνεται λάθος και κόρνερ. Γύρισμα προς τα πίσω, παρολίγο αυτό γκολ εκεί, ο Μορέιρα περίμενε.